όσοι μετά μαζί και στα άλλα μας βράδια θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας ήταν γύρω από την υπόθεση της σωτηρίας της ψυχής μας και συγκεκριμένως χθες βράδυ σταθήκαμε στο σημείο εκείνο που προσδιορίσαμε την αιτία της κακοδαιμονίας μας και των τρόπων της θεραπείας. Είναι σοβαρό το θέμα, όπως μάλιστα επάνω στη σκέψη αυτή έχει γνώμη ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος λέγει το εξής: «Άνθρωπε, λέει, πρόσεξε, ο Θεός σου έδωσε δύο ποδάρια και αν το ένα σου χαλάσει μπορεί με το άλλο να περπατήσεις. Πρόσεξε, σου έδωσε δύο χέρια που αν το ένα ασθενήσει μπορεί με το άλλο να εξυπηρετηθείς. Πρόσεξε, σου έδωσε δύο ότα, σου έδωσε δύο ρόθωνας, σου έδωσε δύο αφές. Ψυχή όμως σου έδωσε μία, που εάν αυτή δεν την προσέξεις, απολέστης, έχασες το πάνω». Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους να ομιλούν σαν να ομιλούν για το θέμα της ψυχής για κάτι το ασήμαντο, φόσον ομιλούμε και φροντίζουμε και κάνουμε τόσον αγώνα αναφορικός με το σώμα, και καλώς κάνουμε προκειμένου να το διατηρούμε καλά ή αν απόλεσε την ισορροπία του, να μπορέσουμε κάπως με την επιστήμη και με τα φάρμακα να το φέρουμε σε κάποια ισορροπία για να μπορούμε να υπάρχουμε. Όμως δεν κάνουμε ό,τι πρέπει και το ίδιο όσο πρέπει για την ψυχή. Μιλάμε σαν κάτι το πάρεργο, σαν ένα πράγμα όχι τόσο σοβαρό. Ο ίδιος αυτός πατήρ έχει πάλι μια γνώμη πει, η οποία είναι πολύ χρήσιμη και θα ήθελα να στη μεταφέρω. Λέγει, εάν δεν θέλεις, λέγει, να δώσεις τη Κρήτονη ό,τι της αξίζει, δώσε τουλάχιστον τα ίδια, δώσε όσος ενδιαφέρεσαι για το σώμα, ενδιαφέρσου για την ψυχή. Δεν θέλεις να παραδεχτείς ότι ψυχή, μάλλον σώμα χωρίς ψυχή δεν στέκεται όρθιο, ώστε να δώσεις την πρέπουσα θέση στην ψυχή και να έχεις πάντοτε την πρώτη θέση για την ψυχή. Δεν θέλεις να το κάνεις αυτό, να δώσεις παραδείγματι το 99% της φροντίδος σου στην ψυχή σου και το 1% στο σώμα σου, γιατί τόσο το αξίζει, μην πω λιγότερο. Αλλά δεν θέλεις να το κάνεις αυτό, δώσε όσα δίδεις στο ένα μέρος, δώσε και στο άλλο. Οι ξένοι λένε 50-50, 50% στο ένα, 50% στο άλλο. Δώσε, αλλά δεν δίδουμε εμείς. Γιατί τώρα έχουμε καταντήσει σε αυτό το σημείο να μην αναγνωρίζουμε αξία εις την ψυχή? Αυτό είναι ένα θέμα που θα το συναντήσουμε όταν φύγουμε του κόσμου αυτού, αλλά θα είναι πλέον αργά. Αγαπητοί μου, για αυτή την ψυχή ένας Θεός έγινε άνθρωπος, ένας Θεός εσταυρώθη, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη, ένας Θεός. Και όταν ένας Θεός εισέρχεται στο μέσον αναφορικός με αυτή την ψυχή και με την αρρώστια της, εμείς οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουμε? Θα πει κανείς, εγώ δεν τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Σύμφωνοι, δεν έχω καμιά αντίρρηση, ούτε σου κακιώνω για αυτό το θέμα. Αλλά παρακάλεσες ποτέ το Χριστό να σου πει σχετικός, να σου βάλει αυτό στα γυαλιά, να δεις? Διότι τα γυαλιά που σου βάζει ο Σατανάς, που σου βάζει το εγώ σου, που σου βάζει η σάρκ σου, που σου βάζει το συμφέρον σου, δεν σε βοηθάνε να ειδείς. Προσευχήθηκες στο Χριστό για να ειδείς? Περί τίνους πρόκειται? Και όταν προσευχηθείς στο Χριστό να του πεις, δώσ' μου να ειδώ, δώσ' μου να καταλάβω, τι είμαι εγώ επιτέλους, τι ζητάς από μένα, τότε το θέμα θα λυθεί. Έχετε διαβάσει ποτέ σας την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένως το βιβλίο του Ιώβ?
Να είδε τι λέει ο Ιώβ. Ο Ιώβ τα βάζει με το Θεό. Πες μου, του λέει επιτέλους, τι είμαι εγώ που με διώκεις κοντά, με κυνηγάς που λέμε στη γλώσσα, που δεν με αφήνει να σταθώ πουθενά. Τι είμαι επιτέλους? Μόνο ο Χριστός μπορεί να ξέρει τι είναι ο άνθρωπος. Αυτός που τον έφτιαξε. Ένα εργαλείο, ένα μηχάνημα, κάτι το υλικό, μόνο τεχνίτης του, ο μαστοράς του, ο εφευρέτης του είναι η θέση να ξέρει την αξία του και την αποστολή του. Εμείς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, γίνεται τόσα συζήτηση γύρω από το θέμα του σώματος και της διατηρήσεώς του, για το θέμα της ψυχής δεν γίνεται, σαν να μην υπάρχει. Βάλετε ένα μαγνητόφωνο μια μέρα, κρεμάστε το επάνω σας και καθίστε το βράδυ να ακούσετε, αν συζητήσετε μια φορά για την ψυχή σας όλη την ημέρα. Συζητήσετε για την γειτόνισσα, για την κουνιάδα, για τη συμπεθέρα, για την ύφη, για την πεθερά, για τον παπά, για την καλογραία, για το γείτονα, για τη γειτόνισσα, για τους καλλιτέχνες, για τα πολιτικά, για το εξωτερικό, για το εσωτερικό, πλην της ψυχής. Για την ψυχή δεν γίνεται συζήτηση. Και εφόσον έπρεπε, μόνο για αυτή να γίνεται συζήτηση. Για τίποτα άλλο να μην γίνεται συζήτηση, για αυτή να γίνεται συζήτηση. Και είναι μόνο για αυτή δεν γίνεται συζήτηση. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Είναι, λέει, γλυκιά η ζωή. Τι σου χρειάζεται αν πρόκειται η ζωή να τη χρησιμοποιείς κατά αυτή την έννοια? Για να προσθέτεις αμαρτίες? Τι? Θυμόσαστε τι είπαμε χτες το βράδυ? Έκοψε τα ξύλα, τα φορτώθηκε, δεν μπορούσε. Αντί να αφαιρέσει, έκοβε κι άλλα και έβαζε επάνω. Τι σου χρειάζεται λοιπόν η ζωή, εφόσον και αύριο και έτσι θα την περάσεις την ημέρα, και την άλλη έτσι θα την περάσεις, και την άλλη έτσι θα την περάσεις? Πες μου, δεν έχεις καιρό? Πώς δεν έχεις καιρό? 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 χρόνια. Και δεν έμαθε ακόμη ο άνθρωπος να πει ένα δόξα σε ο Θεός, να πει ένα Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, ελέησέ την οικογένειά μου, ελέησε την εκκλησία μας, ελέησε τα νιάτα, ελέησε τα ανδρόγεννα που είναι σε ναυάγιο, ελέησε το κράτος μας, ελέησε τον κόσμο να σε γνωρίσει. Γιατί να μην σε γνωρίσει? Γιατί να κολαστούν οι άνθρωποι? Γιατί να προσκυνάνε ακόμη τις αγελάδες οι άνθρωποι, τα φίδια και τον ήλιο? Ποιος από εμάς προσευχήθηκε στην περίπτωση αυτή? Πού είναι? Είμαστε εμείς χριστιανοί? Θηρία πραγματικά είμαι θα. Εδώ κατεξοχήν που ερχόμεθα να ελεηθούμε, εδώ έπρεπε η ευχαριστία στο Θεό να φτάνει σαν μια αναμένη λαμπάδα στον ουρανό. Μπαίνεις μέσα στην μπανιέρα, είπες μια φορά δόξα σε ο Θεός, Θεέ μου σε ευχαριστώ που μέσα στο νερό αυτό βρίσκω μια ανακούφιση και περνώ καλά το χειμώνα μου κλπ. Αν Χριστέ μου εσύ δεν είχες προβλέψει για αυτό το πράγμα, τι θα γινόμουν εγώ? Διότι αυτό δεν το φτιάξε εσύ, δεν το φτιάξα εγώ, δεν το φτιάξε πεθερά σου, δεν το φτιάξε ο άντρας σου, η γυναίκα σου, δεν το φτιάξε κανένας. Αυτό το φτιάξε ο Θεός εκ προημίου. Το έχει φτιάξει για να το βρω εγώ, για να το βρεις εσύ. Είπες ποτέ μέσα εκεί στο νερό που είσαι ένα ευχαριστώ? Θεέ μου σε ευχαριστώ, το είπες? Και εκεί σκέπτεσαι τι θα πεις έξω που θα βγεις, ποιον θα κατηγορήσεις, ποιον θα φας. Εν ολίγης, αν μπορούσα να πω αυτή τη λέξη. Το σοβαρότερο λοιπόν θέμα είναι η ψυχή του ανθρώπου και η αρρώστια της ψυχής. Η αρρώστια της ψυχής είναι η αμαρτία. Η κακοδαιμονία όλη αυτή, το άγχος, οι αυτοκτονίες, οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, των αντρογίνων, των οικογενειών, των κοινωνιών, έχουν σαν αφορμή την αμαρτία. Είπα χτες το βράδυ, κλείνοντας την ομιλία, ότι αναφορικώς με την αμαρτία έχουν γνώμη μόνον οι κληρικοί του Θεού. Κανένας άλλος δεν μπορεί να θεραπεύσει ψυχήν, έστω και λέγεται ψυχίατρος, έστω και λέγεται ψυχιατρίων. Δεν θεραπεύει η ψυχή εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια ηλαρότητα στο σώμα, μία ανακούφιση, μία υλική θεραπεία. Όμως ο άνθρωπος έχει ανάγκη από πνευματική θεραπεία. Αυτά άπτεται μόνο η θρησκεία, μόνο ο κλήρος,
Αυτός έχει το δικαίωμα αυτό από το Θεό. Και υπάρχουν στην Παλιά Διαθήκη τύποι της αμαρτίας, αναφορικός με τη λέπρα που σας είπα, και τύποι της θεραπείας στην Παλιά Διαθήκη. Παρακολούθησατε με, αν θέλετε, και όσοι έχετε διαβάσει θα με καταλαβαίνετε ακόμη πιο πολύ. Ο άνθρωπος έρχεται αμαρτωλός. Κακώς οι γυναίκες που έχουν αβάψει τα παιδιά λένε τα παιδιά τους αγγελούδια. Αγγελάκι λέει αυτό. Όχι. Διαβολάκι ναι. Να πάνε να ρωτήσεις καμιά γιαγιά να σου πει πώς πρέπει να λες το αρσενικό και πώς πρέπει να λες το θηλυκό. Το αρσενικό το έλεγε η θεολογία της γιαγιάς δράκο, και το άλλο το έλεγε δρακούλα. Άφηνε να εννοηθεί ότι ακόμη δεν έχει μπει στον αγιασμό. Δεν είναι άγγελος, δεν είναι ποτέ ο άνθρωπος. Ο άγγελος, δράτω με τις ευχές να σας πω, είναι υπάλληλος του ανθρώπου, είναι υπηρέτης του ανθρώπου. Και αν ερχόταν στη στιγμή ο άνθρωπος να ορθοτομήσει και να πει ότι αν εγώ έχω αγγέλους βοηθούς, τι άραγε είμαι εγώ? Τι είμαι εγώ που έχω αγγέλους βοηθούς? Το ξέρεις, άνθρωπε, ότι είσαι άγγελο βοηθό? Το ξέρεις? Μη λες το παιδί σου είναι αγγελάκι εφόσον είναι αβάφτιστο. Αγγελάκι δεν είναι ποτέ. Είναι δρακουλάκι επηρεασμένο από τον σατανά. Μέσα στην καρδούλα του υπάρχει ο σατανάς, διότι συνελήφθη εν αμαρτίες και εν ανομίες, όπως λέγει και ο Δαβίδ. Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σε σέμε η μήτυρ μου. Διότι το προπατορικό αμάρτημα διαιωνίζεται διαμέσου του σπέρματος. Του σπέρματος. Το σπέρμα μέσα έχει θάνατο του άντρος. Και αυτό το νεκρό που έρχεται στο είναι, θάπτεται, θάπτεται. Το βάπτισμα είναι ταφή. Γι' αυτό τα παιδιά σας πρέπει να τα βαφτίζετε πολύ γρήγορα, ή δυνατόν στις πρώτες ημέρες, εάν θέλετε να προλάβει να σαραντήσει και η μητέρα για να είναι στα βαφτίσα. Έχετε υπόψη σας μια συμπεριφορά, ότι η μητέρα ως επιτοπλίστων δεν είναι στα βαφτίσα του παιδιού της. Γιατί δεν είναι, ξέρετε? Πού θα έρχεται? Από το ότι είναι το ακάθαρτος ακόμη. Δεν είναι το σαραντισμένη. Και εφόσον δεν είχε σαραντήσει, δεν μπορούσε να πάει στο μυστήριο του παιδιού της. Τώρα που το παιδί της είναι 12 χρονών και το λέμε μπέμπα, που πάει με το φίλο του να βαφτιστεί, ακόμη η μάνα κρύβεται. Από αυτό βγαίνει ότι το παιδί ευαπτίζεται το πρώτο 40 ημερών. Όμως το πολύ 40 μέρες, μόλις σαραντήσει η μητέρα, να βαφτιστεί το παιδί και να προσέλθει πλέον στην θεία κοινωνία. Διότι εφόσον το παιδί μένει αβάφτιστο και περιμένει τον Αμερικάνο με το κίτρινο πουλόβερ και με την αυτή να το βαφτίσει, ο νονός θα έρθει από το εξωτερικό, το παιδί αν πάθει κάτι θα το έχει κρεμασμένο και δεν βγαίνει ποτέ από το λαιμό της μάνας. Πρέπει αμέσως να βαφτιστεί και να ενωθεί με τη θεία κοινωνία. Διότι ο σκοπός του βαπτίσματος είναι να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Χριστό. Ο άνθρωπος έρχεται αμαρτωλός και ως τιούτον τον παραλαμβάνει η Εκκλησία και τον μεταχειρίζεται μέχρι που τον θάπτει, τον βαφτίζει και ανίσταται, και έπειτα αυτό το οποίο ανίσταται τρέφεται. Διότι όπως εσείς οι γυναίκες όταν γεννήσετε το παίρνετε το παιδί και το φέρνετε στο στήθος σας και το τρέφετε, αν δεν το θρέψετε θα πεθάνει παρότι το γεννήσατε. Έτσι είναι και το παιδί, ο άνθρωπος γενικά, ο οποίος αναγεννάται εκ του βαπτίσματος, αλλά δεν τρέφεται από την Θεία Κοινωνία. Θεία Κοινωνία, το Άγιο Ποτήριο, είναι ο μαστός της Εκκλησίας που τρέφει τα παιδιά της. Εμείς το κάναμε χρόνια πολλά και χρυσόδοντάκι και κοκά. Είναι η τροφή, είναι ο μαστός που τρέφει τα παιδιά της, τα αναγεγεννημένα εκ της κολυμβήθρας. Κολυμβήθρα είναι μάνα πνευματική, και όπως βγαίνεις από την κοιλιά της μάνας σου σαρκικός και για την κόλαση, έτσι βγαίνεις και από την κοιλιά της Εκκλησίας που είναι η κολυμβήθρα αναγεγεννημένος για τον Παράδεισο. Αυτή είναι η σειρά. Η αμαρτία διοχετεύεται, επαναλαμβάνω, δια του σπέρματος. Όσοι είσαστε από αγροτικές περιοχές θα μπορείτε να με παρακολουθήσετε. Εάν πάρετε παραδείγματι ένα κουκούτσι από καλλιελαία και το σπείρετε,
θα βγάλει άγρια ελαία. Εάν πάρετε ένα κουκούτσι από πορτοκαλιά και το σπείρετε, θα βγάλει νερατζά και έχει ανάγκη να εμβολιαστεί. Μας τα διδάσκει η ίδια η φύση πως έχουν τα θέματα. Γι' αυτό και του πλέον Αγίου ανθρώπου το παιδί έρχεται ζωντανό νεκρό και έχει ανάγκη ταφής, είναι ταφή, δεν είναι κουμπαριά το βάφτισμα, είναι μυστήριο μυστηρίων, γίνεται ταφή και ανάσταση. Γι' αυτό και η ομολογία που γίνεται εκεί μπροστά πρέπει να είναι από αναγεγεννημένον άνθρωπο, από τα σωμέση Σατανά και συντασωμέση Χριστέ, και την πομπή σου και τη λατρεία σου και τον φτύνει το Σατανά που, 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 τρεις φορές και γυρίζει προς τον Χριστόν. Μυστήριο μυστηρίων, αρχίζει ο αγιασμός και η σωτηρία του ανθρώπου από το βάφτισμα και γίνεται πλέον, όπως λέγει η Εκκλησία μας, δεκτικός αγιασμού. Φέρει λοιπόν ο άνθρωπος την αμαρτία από την κοιλιά της μάνας του μέσω του σπέρματος του ανδρός, του πατέρα του, γιατί γυναίκα δεν γεννά, γυναίκα τίκτη, ο ανήρ γεννά. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, δεν λέει ότι γέννησε η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, δεν λέει ότι γέννησε η Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς, δεν λέει ότι γέννησε η Ραχήλ. Ο άντρας γεννά, γυναίκα τίκτη, είναι χωράφι που το σπέρνουνε. Κριθάρι ρίξουνε, κριθάρι θα βγει. Βρώμη ρίξουνε, βρώμη θα βγει. Σιτάρι ρίξουνε, σιτάρι θα βγει. Γι' αυτό θέλουνε ορισμένοι γονείς ξύλο με μουσική όταν ζητάνε από τη γυναίκα τους ορισμένο είδος παιδιού. Δεν το θέλουν το κορίτσι, δεν το θέλουν το αρσενικό. Αυτό έσπειρες, Κύριε, να αιτιάσαι του εαυτού σου, αν θέλει να αιτιάσαι και νομίζεις ότι είναι το γούρι στην κόρη ή στο γιο. Εσύ έσπειρες αυτή η το εμία γης που επήρε το σπόρο και τον πονέφερε στο είναι. Αυτή είναι η σειρά του πράγματος. Όταν λοιπόν φύγει ο άνθρωπος με την σκέψη αυτήν, θα καταλάβει ότι είναι ένοχος από τα γενοφάσια του, μέσα από την ιδή της μητέρας του, έναντι του Θεού. Και πρέπει να μάθει να πάρει μια θέση έναντι αυτής της υποθέσεως. Παρακολουθήσατε εμείς σε αυτά που είπα, αναφορικώς με τη λέπρα σαν αμαρτία. Αν θα τα πάρουμε χρονολογικώς τα πράγματα, να ανοίξουμε την Παλιά Διαθήκη, θα βρεθούμε μπροστά στο Μωσή που είναι απεσταλμένος από το Θεό στο Φαραώ για να πάρει τον λαό να τον βγάλει από την Αίγυπτο για τη γη της Επαγγελίας. Ο Μωσής είναι βραδύγλωσσος και νόμιζε ο Μωσής ότι θα είναι θέμα καπατσοσύνης να τα καταφέρει, να τον μπερδέψει του Φαραώ, να του πάρει το λαό. Είναι θέμα γλώσσης. Και του λέει λοιπόν του Θεού, εγώ του λέει είμαι βραδύγλωσσος, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, δεν πηγαίνω εκεί πέρα. Και του λέει ο Θεός, ποιος σας φτιάχνει τις γλώσσες, του λέει Μωσή, δεν τις φτιάχνω εγώ τις γλώσσες, δεν ξέρω ότι εσύ είσαι βραδύγλωσσος. Γιατί εμείς πολλές φορές συμβουλεύουμε και αυτό το Θεό, αν ξέρει. Βάλε, του λέει, το χέρι σου στον κόλπο σου. Βάλε το χέρι στον κόλπο του. Βγάλε το, το βγάζει. Τρόμαξε. Ολόλευκο. Λεπρωμένο. Τρόμαξε. Άρχισε να τρέμει. Βάλε το, του λέει, ξανά στον κόλπο σου. Ξανά το βάζει. Ξαναβγάλε το, ξανά το βγάζει. Καθαρό. Εσύ λεπρός άνθρωπος είσαι. Αμαρτωλός άνθρωπος είσαι. Επάνω σου και μέσα σου αμαρτία φέρεις. Εσύ θα την κάνεις την παλικαριά. Με τη δύναμη τη δικιά μου θα πας. Εσύ αυτός είσαι. Του δείχνει ποιος είναι στην πραγματικότητα. Το πιστεύει αυτό ο άνθρωπος? Ότι μόνη παραγωγή θετική δική του είναι η αμαρτία μόνον. Όλα τα άλλα είναι του Θεού. Το πιστεύει αυτό το πράγμα? Αν σε ρωτήσει τι κάνεις, αμαρτίες κάνω. Τίποτα άλλο δεν κάνω. Και αν κάνουμε κανένα καλό, είναι δικό του, δεν είναι δικό μας. Όπως σας είπα και προχθές, και όπως ωραιότατα η Εκκλησία μας λέγει, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Παραγωγή του ανθρώπου είναι μόνο αμαρτία. Να ξέρει λοιπόν ο άνθρωπος ότι είναι λεπρός στην ψυχή. Θα είχε κουράγιο να λέει αυτά που λέγει?
και να σκέπτεται αυτά που σκέπτεται και να πολιτεύεται έτσι. Θα ήτανε. Όταν βλέπουμε εμείς σήμερα λεπρών, κουμπωνόμαστε. Έχετε πάει ποτέ σε λεπροκομεία να ειδείτε? Σήμερα με τη βοήθεια του Θεού εφευρέθησαν φάρμακα και οι άνθρωποι οι περισσότεροι και εξ αυτών δημιουργούνται αρνητικοί και μπορούν να κυκλοφορήσουν και μεταξύ μας και να εργαστούν ακόμη. Όμως δεν πάβει αυτή η ασθένεια να υπάρχει μέχρι τη σήμερον. Πήγατε να δείτε, θα τρομάξετε, θα πέσετε από συγκοπή κάτω. Αυτό συμβαίνει στην ψυχή σου, άνθρωπε. Αυτό που δεν είσαι εσύ απ' έξω, που το έχει κάποιος άλλος, αυτό συμβαίνει στην ψυχή σου, εφόσον έκαμες έστω και μία αναμαρτία. Δεν είναι ανάγκη να κάνει πολλές αμαρτίες ο άνθρωπος για να πάει στην κόλαση. Σατανάς που έπεσε από άγγελος και έγινε σατανάς, έκαμε πολλές αμαρτίες. Επόρνευσε, μύχευσε, σκότωσε τα παιδιά του, έκλεψε τον άλλον, σκότωσε τον άλλον, τίποτα. Απλώς εσκέφτηκε. Καταλαβαίνετε τι είπα να πει αυτό, να περάσει, να αφήσει να περάσει από το νου σου κάτι που δεν έπρεπε να περάσει. Εσκέφτηκε να θέσει τον θρόνο του παράνου του θρόνου του Θεού και αυτό ήταν ικανό να τον ταρταρώσει. Λάδι δεν τρώει ποτέ ο σατανάς. Αγρυπνία, μερανύχτα αγρυπνάει. Τα παραλληλήσαμε αυτά ποτέ εμείς για να δούμε σε ποια κατάσταση είμεθα? Είμεθα λοιπόν λεπρή εσωτερικός. Εμείς που καθήμεθα επίσης και συζητούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για τον Α, για το Β, για το Γ, που δεν μας ερώτησε ο γιος μας που πήρε εκείνη, που δεν μας ερώτησε η κόρη μας που έκαμε εκείνο, τούτο, τ' άλλο, που τρώμε μέρα νύχτα ανθρώπους. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Να ανοίξετε στους αριθμούς ένα βιβλίο της Πεντατεύχου της Παλαιάς Διαθήκης, στο κεφάλαιο 12, να βρείτε εκεί μια συνομιλία που κάνουν δύο αδέρφια. Είναι ο Αρών, ο αρχιερεύς, ο αδελφός του Μωσέως, και η Μαριάμ η αδελφή του. Για τα αυτά ήσαν τρία παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ήταν Μωσής, Αρών και Μαριάμ. Λοιπόν, συζητούνε οι δυο τους τώρα, τα δυο αδέρφια, ο δεσπότης, ο αρχιερεύς, με τη Μαριάμ. Και για ποιον συζητούνε? Για το Μωσή. Γιατί? Για το Μωσής παντρεύτηκε και δεν τους ρώτησε. Και μάλιστα πήρε μια Αιθιώπισσα, μια μαύρη. Και αυτό βέβαια δεν τους περιποιούσε τιμήν. Πράγματα που συμβαίνουν και σε εμάς. Και να μας παίρνουν από λόγο και να διευθύνουμε τα παιδιά μας και μέχρι πέρα από τον τάφο και από εκεί να τους στέλνουν παραγγελίες τι θα φορέσουν και τι θα κάνουν και θα βάλουν στα παιδιά. Έχουμε εγωισμό μέσα μας. Εκεί που τα συζητούσανε, ολόλευκη, ελεπρώθηκε η Μαριάμ. Τα χάσε. Και ο Αρών τα χάσε και η Δία τα χάσε. Κατάλαβαν λοιπόν ότι εξαιτίας που γλωσσοτρώνε το Μωσή, ελεπρώθηκε. Αμαρτία, γλωσσοφαγιά, κρίσης, εναπουσία του αδελφού σου, λέπρα, από το κεφάλι μέχρι τα νύχτα. Το κατάλαβαν. Σηκώνονται λοιπόν και πάνε στο Μωσή. Του δείχνουν τη Μαρία και είπανε ότι αυτό και αυτό κάνουν. Σχώρεσέ μας. Εγώ λέει, σας συγχωρώ. Αλλά η λέπρα δεν θέλει. Τότε λέει, προσεύχου στο Θεό, εσένα που σ' ακούει, να καθαριστεί. Προσεύχεται, αυτό ήταν απλό στην καρδιά, δεν τον ενδιαφέρει τι έλεγε ο καθένας. Και προσευχήθηκε. Και απαντά ο Θεός και λέει, δεν φεύγει λέει, θα κάνει κανόνα. Κάθε λεπρός βγαίνει έξω από την παρεμβολή, έξω από το χωριό, έξω από την πόλη, στα χωράφια. Θυμόσαστε που συνείδηση και τους λεπρούς, έξω. Θα βγει έξω λέει μια εβδομάδα για να γευτεί και αυτή τον κανόνα και έπειτα λέει θα καθαριστεί. Πράγματι, έξω η Μαριάμ βγήκε και έκαμε μία εβδομάδα κανόνα και μετά την εβδομάδα αυτή επέστρεψε και καθαρίστηκε. Αν ήταν δυνατόν να μας βάλει τα γυαλιά τα δικά του Χριστός, να δούμε τη λέπρα που έχουμε επάνω στην ψυχή μας εξαιτίας της γλώσσης μας, θα λατρομάξουμε, θα λαπάμε από συγκοπή όλοι. Για την οποία γλώσσα δεν συζητούμε. Δεν φτάνει στον εξομολόγο ότι εγώ λέμε δεν έφαγα λάδι. Εφόσον έφαγες τόσους ανθρώπους, δεν ήταν προτιμότερο να φας όλα τα λιοτρίβια του κόσμου και να μην φας?
ανθρώπους. Πού να τα σκεφτούμε εμείς αυτά τα πράγματα? Αυτό λοιπόν να το έχετε σοβαρός υπόψη. Να λοιπόν ένας άλλος τύπος αμαρτίας που εκδηλώνεται με τη λέπρα. Ένα άλλο επίσης πολύ χαρακτηριστικό είναι στη Β' Βασιλέων, βρίσκεται αυτό στο 5ο κεφάλαιο, εκεί που υπάρχει ο προφήτης Ελισέ επί σκηνής. Ο προφήτης Ελισέ είναι ο διάδοχος του προφήτου Ηλίου, αν ξέρετε από τα περιστατικά. Στη Συρία υπήρχε ένας στρατηγός, Νεεμάν ονόματι, ο οποίος είχε ανδραγαθήσει επανειλημμένος στην πατρίδα του, στο έθνος του, και έχερε μεγάλης τιμής. Πώς λέγαμε εμείς, ο παπάγος Φερυπίν, ξέρω εγώ, κάποιος στρατηγός μεγάλος. Όμως ήταν λεπρός. Καταλαβαίνετε τώρα, τι να την κάνει στη δόξα, τι να τα κάνει στα χρήματα, τι να τα κάνει να στεκόνται προσοχή. Η γυναίκα σου να σε πλησιάσει, δεν σε πλησίαζε. Να φιλήσεις το παιδί σου, δεν μπορούσες. Στο σπίτι τρώγατε ξεχωριστά και κοιμόσαστε ξεχωριστά. Τι να την κάνεις αυτή την ευτυχία, αυτή τη δόξα. Λεπρός όμως. Εκεί σβήνουν τα πάντα. Όπως θα λέγαμε τώρα, ξέρεις τι έχει αυτός, ξέρω μια λιμουζίνα 15 μέτρα από εκεί πέρα, και ξέρεις τι διαμερίσματα, και πάει στο εξωτερικό και πάει κρουαζέρες κλπ. Μήπως μπορούμε να πούμε αμαρτωλός όμως? Άμα πω αμαρτωλός όμως, χαιρετίσματα. Έζησε το πάνω. Εν πάση περιπτώσει, είχαν κάνει κάτι επιχειρήσεις κατά των Εβραίων και είχαν πιάσει εχμαλό τους. Μέσω εχμαλό τους είχαν πιάσει μια μικρή, μια κοπελίτσα μικρή. Και η κυρία στρατηγού θεώρησε καλό να την πάρει ως υπηρεσία στο σπίτι. Και ήρθε η κοπελίτσα τώρα, η Εβραίοπούλα, και ήταν υπηρεσία του στρατηγού το σπίτι. Το καημένο του στρατηγού είμαι, νόμιζε ότι θα υπάρχει χαρά εκεί πέρα. Αλλά στο σπίτι δεν υπήρχε χαρά. Σπίτι ήταν στενοχώρια, κατήφια κλπ. Και έβλεπε την κυρία εκεί πέρα, τη στρατηγίνα, που ήταν θλιμμένη και λυπημένη, και άρχισε να συμμετάσχει στον πόνο της. Και του φύγε μια μέρα μια κουβέντα εκεί στο σπίτι που ήσαντε και είπε το εξής: εάν, λέγει, ο Κύριος μου ήταν, λέει, στην πατρίδα μου, θα γινόταν, λέει, καλά. Αυτό είχε ακούσει περί του προφήτου Ελισέ, ότι κάνει θαύματα, θεραπεύει και τη λέπρα ακόμη, που ήταν αθεράπευτος ασθένεια, όπως ξέρετε και σας είπα μέχρι σήμερα. Το κράτησε αυτό η κυρία στρατηγού. Έρχεται το μεσημέρι ο στρατηγός και του λέει: ξέρεις, αυτή η μικρή που έχουμε, αυτό και αυτό είπε. Θες να είναι τίποτα εκεί κάτω? Νικητέ αυτή κατά των Εβραίων και τα αυτά. Το δένει και αυτό στο μαντήλι και πηγαίνει στο βασιλέα. Δώσ' μου, του λέγει, συστατικάς επιστολάς για τον βασιλέα του Ισραήλ, να πάω εκεί να γίνω καλά. Το έδωσε αυτός. Και του λέγε, του γράφε το αλλού του συναδέλφου του, ότι σου στέλνω το στρατηγό μου εκεί, φρόντισε να τον κάνεις καλά από τη λέπρα. Πήρε αυτός, πήρε ένα άρμα, πήρε μαζί του υπαλλήλους και λοιπά βοηθούς του, πήρε διάφορα δώρα και ξεκίνησε για το Ισραήλ. Έπειτα από μήνες, δεν ξέρω πότε, έφτασε εκεί πέρα. Και πηγαίνει και δίδει στον βασιλέα τας επιστολάς. Ανοίγει ο βασιλεύς και βλέπει μέσα ότι σου στέλνω το στρατηγό μου να μου τον κάνεις καλά από τη λέπρα. Τι λες, ρε? Θεός είμαι εγώ, λέει, να κάνω λέπρα καλά? Καυγά ζητάει. Θα έχουμε πόλεμο. Διπλωματικό επεισόδιο. Μας εκβιάζει κατά αυτήν την. Έτσι το εξέλαβε αυτός. Θόρυβος στο επιτελείο. Θόρυβος στο κράτος. Ότι έγινε αυτό και αυτό κλπ. Θόρυβος προς όλες τις κατευθύνσεις. Με αποτέλεσμα να φτάσει αυτή η φήμη μέχρι και αυτού ακόμη του Ελισέ που ήταν στο ασιταριό του εκεί κάτω. Όταν έμαθε ο Ελισέ ότι έγινε αυτός ο θόρυβος και αυτοί άρχισαν να τρέμουν και ότι περιμένουν από τους Συριάνους να τους κάνουν πόλεμο,
ειδοποίησε το βασιλέα και του λέγει το εξής: πες σε αυτόν τον κύριο που ήρθε και αρχίσαν και τρέμουν τα πόδια σας να έρθει σε μένα εδώ, και μη φοβήστε, ούτε διπλωματικό επεισόδιο θα έχουμε, ούτε πόλεμο θα έχουμε. Ανέπνευσαν αυτοί και κατά κάποιον τρόπο τον διοχέτευσαν τον άνθρωπο αυτό να φτάσει στην έρημο εκεί του Ιορδάνου που είχε το ασκηταριό του ο προφήτης Ελισέ. Έφτασε αυτός με το άρμα του και με την επισημότητά του, με όλη του την κωστοδία, στρατηγός ήτανε, και βγαίνει μέσα από το ασκηταριό ένας υποτακτικός του Ελισέ που ελέγεται Γιεζή. Του λέγει: πήγαινε και πες στον κύριο αυτό απ' έξω να πάει να βυθιστεί 7 φορές στον Ιορδάνη και θα γίνει καλά. Βγήκε. Ο Ελισέ δεν παρουσιάστηκε πουθενά. Βγήκε ο μικρός έξω και του λέγει: αυτό και αυτό μου είπε ο γεροντάς μου. Πάτε εδώ στο ποτάμι πιο κάτω να βυθιστείτε 7 φορές και θα γίνετε καλά. Αμάν. Θύμωσε αυτός. Εγωισμός βλέπει, στρατηγός. Άκουσε εκεί. Με φέρε εμένα εδώ πέρα. Πάνω από τη χτώ στο ποτάμι. Και ξέρετε τι είναι η Ορδάνης, ε? Τίποτα. 10 δραμμιά νερό. Εγώ λέει στην πατρίδα μου είχα ποτάμια, λέει, μεγάλα, λέει. Τον Αβανά, λέει, και το Φαρφάρ. Όπως άλλα είναι, πάνω να βυθιστώ εκεί πέρα. Πάνω να βυθιστώ εδώ. Γυρίζει λοιπόν τ' άλογα να φύγει. Εγώ, λέει, νόμιζα ότι θα ερχότανε να βγει έξω εφόσον είναι άνθρωπος του Θεού, να σηκώσει τα χέρια του επάνω, να παρακαλέσει το Θεό για μένα. Κάπως έτσι νόμιζα εγώ, λέει. Ποιο να μου λέει να πάω να βουτιστώ στο νερό? Πατρίδα μου είχα μεγαλύτερα εγώ. Ποτάμια. Είχες μεγαλύτερα ποτάμια στην πατρίδα σου, αλλά θαύματα δεν κάνανε. Ναι, θέμα να είναι μεγάλα τα ποτάμια. Και σήμερα υπάρχουν δύο μεγάλα ποτάμια. Υπάρχει παπισμός και υπάρχει προτεσταντισμός. Μεγάλα ποτάρια. Αλλά η Ορθοδοξία, το μικρό ποταμάκι, ο Ιορδάνης, έχει θαύματα. Έχει πνεύμα Άγιον. Έχει Αγίους. Εκεί δεν έχει τίποτα. Δεν είναι το πολλό το εφ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζει με πείσμα να φύγει. Ένας από τους δούλους του ήταν πρακτικός άνθρωπος ο καημένος, και κατεβαίνει και πάει και παίρνει μπροστά και του λέει: πάτερ μου, πάτερ μου, του λέει, στάσου να σου πω δύο λόγια, στάσου να σου πω και φεύγω. Εμείς ήρθαμε από την άκρη του κόσμου εδώ. Αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, δεν έκαμε όπως έλεγες εσύ, να βγει, να κάνει, να φτιάξει. Αυτό το λέμε και εμείς. Εγώ λέγα: ο πάτερ θα με δεχτεί έτσι, θα μου κάνει έτσι. Καλά που δεν είπε του πάτερα, του κάνει και προσοχή και μεταβολή, για να δικός μας τρόπος εμείς, πως εμείς το φανταζόμεθα. Όχι, κύριε, όχι, κυρία, όχι, Δεσποινής, όχι, νεάρε μου, όπως το φαντάζεσαι, όπως πρέπει να γίνει, και μη πλανάσαι. Και αυτός έτσι ενόμιζε, την στρατηγός, και πρέπει να βγει ο γέρον ο Γιεζή έξω να του κάνει νούμερα μπροστά του για να παρακαλέσει το Θεό. Έχω ειδικό τρόπο εγώ, και γίνεται ειδικός λόγος αυτή την ώρα τώρα εδώ. Αν σου λέγε, του λέγει, ένα μεγάλο πράγμα, παραδείγματι, θα μου δώσεις 2 τσουβάλια λίρες και θα σε κάνω καλά. Σου λέγε ένα μεγάλο πράγμα. Αυτό δεν σου είπε μεγάλο πράγμα. Σου είπε να βυθιστείς στο νερό και θα γίνεις καλά. Τι σου κοστίζει? Θα έγραφες αμέσως στο σπίτι, πουλά και την κατσίκα, στείλε ό,τι έχεις εδώ να γίνω καλά, και γυρίζοντας θα ξαναταφτιάξουμε εμείς. Δεν θα το έκανες, του λέει αυτό? Λέει, θα το έκανα. Τώρα λοιπόν που δεν σου ζητάει τίποτα, γιατί, λέει, δεν το κάνεις? Αποτέλεσμα. Του γύρισε αυτή η σκέψη του μικρού, αυτού του απλού ανθρώπου που είχε κοντά του, του γύρισε το μυαλό και κατεβαίνει από το άρμα. Τι είναι εδώ, ξέρετε, ένα ωραίο μάθημα που μπαίνει μέσα στη μέση και θέλω να σου το πω. Ο άνθρωπος, καθήμενος σε το εγωισμό του, μένει με τη λέπρα του. Δες το στο νου σας. Θα ταπεινωθείς
και θα μπει στον Ιορδάνη, που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία με τα 7 μυστήρια, αν θέλει να γίνεις καλά, και να φύγει η λέπρα σου. Αυτό που δεν τον άφηνε αυτό να κατεβεί είναι ο εγωισμός του. Εγώ είμαι στρατηγός, εγώ ενόμιζα ότι θα έρθουν να μπροστά μου, παρακαλέσω τον Θεό. Εσύ τα νόμιζες αυτά, το εγώ το δικό σου. Ταπεινώσου να κατεβείς από το άρμα σου, να κατεβείς από τον εγωισμό σου και όλα θα λυθούν. Και από τη στιγμή που κατέβηκε, δηλαδή αυτός προτιμούσε το άρμα του και με λέπρα. Γλάλη σου εφόσον έχεις τη δύναμη αυτή να καθίσεις λεπρός επί του άρματός σου. Κάθισε. Όμως αν θέλει να φύγει λέπρος θα κατέβεις. Τον τουμπάρισε, όπως θα λέγαμε με απλά λόγια, ο δούλος του αυτός, και κατεβαίνει από το άρμα και πηγαίνει τώρα στον Ιορδάνη. Υπάρχει ο Ιορδάνης μέχρι σήμερα το μέρος εκείνο, και άρχισε να βυθίζεται. Εβυθίστηκε άπαξ, εβυθίστηκε δις, εβυθίστηκε τρεις, τετράκις, πεντάκις, εξάκις, εφτάκις, όπως του είπε ο γέροντας. Την 7η φορά όταν βγήκε πάνω ο λεπρός, ήταν, λέει, το δέρμα του σαν μικρού παιδιού. Πώς ήταν μικρά παιδιά, παίρνεις ένα μπέμπι στο χέρι σου, ένα μικρό παιδάκι, αφράτο. Αυτό το δέρμα, αυτό το σώμα που τρόμαζες να το δεις εξαιτίας της κακούσεως που κάνει η λέπρα πάνω στον άνθρωπο, η 7η φορά όταν βγήκε, βγήκε όπως είναι ένα μικρό παιδί. Εδώ θα ήθελα να σας πω κάτι τι άλλο που μπορεί να ωφελήσει. Λέγει ο Θείος Χρυσόστομος το εξής: εάν, λέει, κάποτε πάθεις μία ρήξη στο δέρμα σου, οσοδήποτε να είναι καλλιτέχνης, σπεσιαλιτίστας, όπως θα λέγαμε, ο ραφεύς, ο χειρουργός, όσο θέλει να στο περιποιηθεί ή πρόσωπο ή, θα φαίνεται, λέει, αν κοιτάξεις με προσοχή, ότι εκεί κάτι έγινε κάποτε. Υπήρξε ρήγμα και είναι ραμμένο. Εάν, λέγει, επίσης ένας ράπτης θέλει να μαντάρει κάτι, όσο επιστημονικά και αν το μαντάρει, ένας πεπειραμένος οφθαλμός θα ανακαλύψει ότι εκεί εμπήκε βελόνα και δούλεψε μαντάρισμα. Ό,τι όμως πληγεί, λέγει, σειράψει το Πνεύμα το Άγιο μετά τη μετάνοια και την εξομολόγηση, δεν φαίνεται πουθενά. Απαλήφεται τελείως. Δηλαδή, η μετάνοια και η εξομολόγηση στον άνθρωπο τον φέρνει στην κατάσταση που ήταν όταν βγήκε από την κολυμβήθρα. Γι' αυτό και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως λέγεται από τον Άγιον Γρηγόριο Νήσις, των αδελφών του Μεγάλου Βασιλείου, μυστήριον δεύτερο, και δάκρυον στάξαν ισοδυναμή το λουτρό. Ένα δάκρυο μετανοίας αν στάξει, λέγει, είναι σαν να βγήκες από κολυμβήθρα. Δεν είναι, λοιπόν, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε, γιατί ορισμένοι κάνουν ορισμένες εντολές. Εγώ δεν κλέβω, εγώ δεν κάνω, εγώ δεν σκοτώνω. Παιδιά, όμως δεν κάνεις. Τι βγαίνει από αυτό? Δεν πιστεύεις, δεν εκκλησιάζεσαι, δεν εξομολογείσαι. Και ένα να μην κάνεις, για να πέσει αυτός ο πολυέλαιος, να γίνει ένα εκατομμύριο κομμάτια, είναι ανάγκη να κοπούνε όλοι οι κρίκοι. Και ένας αν κοπεί, πέφτει. Τι κι αν κάνεις τα πολλά και δεν κάνεις το ένα, είναι πυρκαγιά. Έτσι. Παίρναμε γρηγορότερα τα 5 πεντάρια, 55, 5, 55, για το πρώτο βοηθειόν, για πυρκαγιές κλπ. Αν παραδεχτούμε, λοιπόν, θέλει να καλέσεις την πυροσβεστική, θέλει να καλέσεις τον γιατρό, άμεσο επέμβαση. Και είναι 5 τα πεντάρια και εσύ παίρνεις 4. Θα έρθει. Όλα τα φτιάχνω, ένα δεν βάζω. Δεν βάζεις ένα, δεν έρχεται η πυροσβεστική, ούτε το 100 έρχεται, ούτε ο γιατρός έρχεται. Δεν είναι, λοιπόν, θέμα ότι δεν τα κάνω όλα. Δεν κάνεις τίποτα όταν δεν τα κάνεις όλα. Δεν κάνεις τίποτα. Σου δώσαν ένα νούμερο, με έλειπες ένα νούμερο. Θα πάρεις ποτέ το νούμερο που θέλεις, τον άνθρωπο που θέλεις? Και αν είναι ένας άνθρωπος που τον έχεις αμέσως ανάγκη. Έτσι είναι και εκείνα, το ότι δεν τα κάνουμε όλα. Αν αυτός βυθίζονταν μία και βγαίνει και κοιταγότανε, τίποτα.
Βυθιζότανε δεύτερη. Και έβγαινε και κοιταγότανε. Τίποτα. Τρίτη, τέταρτη, στην πέμπτη θα βγει. Άντε, φεύγω από εδώ. Με κοροϊδεύει. Εδώ είμαι ο ίδιος. Η λέπρα έπεσε στην εβδόμη. Θα ακούσεις λοιπόν ό,τι λέει ο Θεός. Θα τα κάνεις σωστά, εάν θέλεις να έχεις προϋποθέσεις δημιουργήσεις σωτηρίας. Εν πάση περιπτώσει. Βγήκε καθαρός, καθαρότατος. Υποχρεωμένος τώρα. Ταπεινωμένος, μαζεμένος. Κατεβάστε δώρα, δώστε. Κατεβάστε χρυσό, δώστε. Κατεβάστε κοστούμια, δώστε. Έλα που όλοι σε δεν παίρνει. Τίποτε. Δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Δεν μας χρειάζεται τίποτα. Αυτός μάλιστα ο στρατηγός, όταν είδε τα αυτά τα θαύματα που γίνονται εκεί, φόρτωσε δυο φορτώματα χώμα και τα βάλα πάνω στον αραμπά του για να τα πάει στη Συρία, στην πατρίδα του, να τα βάλει μέσα στο σπίτι του εκεί, να πατάει απάνω σε αυτό το χώμα. Αγία γη που λέμε, αγία γη. Να πατάει αυτό σε αυτό το χώμα και να προσεύχεται στο Θεό του Ελισέ. Ο Γιεζί, ο υποτακτικός του Ελισέου, έχει διάφορο γνώμη. Δεν του άρεσε αυτό που έκανε ο γέροντας. Ας πάρουμε εμείς, δεν ζητήσαμε, μας τα προσφέρει ο άνθρωπος. Γιατί να μην τα πάρουμε. Μπας περιπτώσει όμως δεν τόλμησε να πάρει τίποτα. Ευχαρίστησε αυτός. Ο γέρον δεν βγήκε έξω λυσέ, δεν του είδανε καθόλου το πρόσωπο. Πήρανε την ιασή τους, έφυγαν χωρίς, ανεβήκαν στο αραμπά τους και φεύγουν. Όταν απεμακρύνθησαν και ο γέρον Ελισέ μπήκε μέσα, ο Γιεζί δεν μπορούσε να σταθεί. Εδαιμονίστηκε. Στέψει σημεία πάνω στην άλλη. Τρέχει κοντά να πάρει κάτι. Τον είδανε αυτοί από μακριά, γιατί δεν τα είχαν ζητήσει, μας τα δίδει. Αυτός τον ετρογιολογισμός. Όπως έλεγε ένας μικρός που πήρε κάτι, που έκλεψε κάτι, δεν ήξερα, λέει Μπαρπαγιώργη, λέει, ότι ήταν δικό σου. Καλά, όταν δικό μου δεν το ξέρες. Ο δεν ήταν δικό σου, δεν το ξέρες. Δεν το ξέρες, λένε. Πήρα κι εγώ χτες στο δρόμο και βρήκα μια κτένα κάτω. Πέρασα. Και από τα λογισμό γυρίζω, ήταν καινούργης. Λέω, ας την πάρω αυτή. Και από τα μετενόησα που την πήρα. Λέω, δική μου δεν ήταν. Μα θα περνούσε ένα αυτοκίνητο. Ας τη χάλαγε. Θα περνούσε, ξέρω εγώ, θα γύριζε αυτός πίσω να την έβρισε. Ή θα την παίρνει. Ας την έπαιρνε. Εγώ δεν έπρεπε να την πάρω. Και μέτρο λογισμό και ξέρω, γιατί να τη μαζέψω εγώ αυτή τη χτένα. Αν πει τι είναι, 50 λεπτά πράγμα. Εν τούτης όμως. Έτσι είναι στην περίπτωση αυτή. Τον έφαγε ο λογισμός ότι εμείς δεν ζητήσαμε, μας τα προσέφερε. Γιατί να μην τα πάρουμε. Γιατί ο γέρον έχει αυτό το καπρίτσο. Αυτοί τον είδαν από μακριά ότι τρέχει ο μικρός. Σου λέει κάτι του συνέβη. Σταματάτε. Δίδει εντολή αυτό, σταματάμε. Και κατεβαίνει και ο ίδιος κάτω, υποχρεωμένος ο άνθρωπος. Τι σας συμβαίνει. Καλά είσαστε. Γιατί τρέχει. Καλά, καλά λέει. Καλά είμαστε. Αλλά να λέει. Ήρθαν λέει κάτι παιδιά των προφητών από την έρημο. Και είναι γυμνά, λέει, και σκεφτήκαμε αυτά τα ρούχα που έχετε και τα πηγαίνετε πίσω, να έπαιρνα μερικά για να τους δίσουμε αυτούς. Ευχαρίστως. Κατεβάτε κάτω. Κατεβάζει το προσωπικά, τους φορτώνει και πηγαίνουν κάτω τώρα στο ασιταριό. Πονηρός αυτός. Πριν φτάσουν στο ασιταριό, τους λέει, αφήστε τα εδώ, εσείς έχετε δρόμο. Για να μην χάσετε την ώρα σας, εγώ θα τα μεταφέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα αφήσαν λοιπόν αυτοί σε μια απόσταση και αυτοί έφυγαν. Αυτός πήγε και τα τρύπωσε τώρα, σαν τη γάτα τα τρύπωσε, αυτά κρυφά, και σαν να μην συμβαίνει τίποτα τώρα, κουνιστός και λυγιστός, επήγε και μπήκε μέσα στο γέρο Γιεζί. Μόλις τον είδε ο Γιεζί, συγγνώμη, μόλις τον είδε ο Ελισέ, από πού του λέει έρχεσαι, Γιεζί, πού τε λέει, δεν πήγα πουθενά, λέει, εδώ ήμουνα. Εδώ είσαι να του λέει. Ώστε γι' αυτό ήρθαμε εδώ στην έρημο, του λέγει. Για κοστούμια, για αμπέλια, για ελιές, για χωράφια κλπ. Η λέπρα του Νεεμάν του στρατηγού του Σύρου επάνω σου. Και αν δεν θυμάμαι καλά, μήπως του είπε και στις γενναίες σου τις υπόλοιπες. Και βγήκε ολόλευκος λεπρός από μπροστά από τον Ελισέ ο Γιεζί. Τύπος, επαναλαμβάνω, της αμαρτίας.
Λέπρα, τύπος αμαρτίας. Σας είπα χτες το βράδυ ότι για όλα τα θέματα του σώματος ομιλούν οι γιατροί. Είναι γραμμένο στο 38ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ, «Δότε τόπο το ιατρό και γάρ αυτού εστιχρία». Κύριος έκτης εκ γης φάρμακα. Αλίμον από κάτι εγωιστάς, οι οποίοι παρότι υπάρχει φάρμακο, εγώ δεν παίρνω φάρμακο, θα με κάνει ο Θεός έτσι. Θα βροντιχτείς κάτω, ο Θεός δεν σε κάνει έτσι. Έχεις εγωισμό. Άλλο το να μην μπορείς να το πάρεις, άλλο το να μην υπάρχει. Τότε ο Θεός, αν πρέπει πάλι, θα σε κάνει καλά. Αλλιώς δεν θα σε κάνει καλά. Διότι θα πρέπει να ταπεινωθείς και να δεχτείς, διότι από το Θεό είναι και η επιστήμη. Ο Θεός τη φώτισε την επιστήμη. Δεν τα έκαναν μοναχοί τους. Αδιαφόρωσαν αυτοί εν το εγωισμό τους. Πεθάνανε το Θεό και έχουν τη γνώμη ότι είναι δικά τους αυτά. Όχι, αυτοί απλώς εφεύραν πράγματα τα οποία ο Θεός είχε. Εφεύρον, δεν δημιούργησαν. Αυτό δέστε το στο νου σας. Και έπρεπε να ντρέπονται που λένε τέτοια πράγματα. Διότι έπρεπε να πούνε πώς δεν τα βρήκαμε τόσα χρόνια εφόσον υπήρχαν. Από τα υπάρχοντα φτιάχνουν, συναρμολογούν. Δεν δημιούργησαν τίποτα. Είναι του Θεού τα δημιουργήματα, τα πάντα. Είτε στο φεγγάρι πήγανε, οτιδήποτε κι αν φτιάξανε. Αλλά δυστυχώς ο εγωισμός δεν αφήνει. Υπάρχει ο εγωισμός να εμάν σύρου λεπρού. Και δεν μας αφήνει να πούμε δόξα στο Θεό. Θεέ μου, τόσα χρόνια που υπήρχαν, πώς δεν τα βλέπα αυτά τα πράγματα εγώ ο άνθρωπος ο ταλέπορος. Και όσο επιτρέπει ο Θεός βλέπουμε. Αλλά και εμείς θαυμάζουμε. Τι θαυμάζεις? Αυτά ήσαντε. Να πάρει ο Θεός αυτά που υπάρχουν στη μέση, να ιώ τι θα φτιάξει. Τίποτα δεν πρόκειται να φτιάξει ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει λέγω, όλα τα σωματικά οι γιατροί. Τη λέπρα όμως της ψυχής, οι κληρικοί. Στο 13ο κεφάλαιο του Λεβιτικού, ο Θεός ως άλλος Ιπποκράτης διδάσκει πώς ο ιερεύς θα συμπεριφέρεται έναντι της λέπρας. Αν το χρώμα είναι έτσι, αν η ουλή είναι έτσι, αμ. Και αν ο λεπρός δεν έχει διαβεβαίωση του κληρικού να παραμείνει μέσα στον λαό, θα πρέπει να εξέρχεται. Και για να επιστρέψει να έχει χαρτί ελεύθερο επικοινωνίας, πάλι θα έχει γνώμη ο κληρικός. Θα έχει γνώμη το ιερατείο. Γι' αυτό το βλέπουμε και το Χριστό μας, όταν ευρέθηκε στους λεπρούς που τους εθεράπευσε, τους είπε πηγαίνετε να επιδείξετε τους εαυτούς σας τις ιερεύσεις. Όλα λοιπόν στο γιατρό, η ψυχή με την αμαρτία στον παπά. Γι' αυτό αυτό το γεγονός το γνωρίζει ο Σατανάς και γι' αυτό βάλει τον κλήρο. Γνωρίζετε κατεξοχήν σήμερα οι μέρες μας τι παρουσιάζουν εναντίον του κλήρου. Και εμείς αδιάβαστοι στα θέματα αυτά και νομίζοντας ότι έτσι κάπως είναι, παραδεχόμεθα και σιωπηρός συνυπογράφουμε ότι ναι. Αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος θα κατηγορήσει ιερέα Θεού. Αλίμον ότου είναι η μέρα κρίσεως. Εάν δεν μετανοήσει εδώ και αν δεν αλλάξει η ζωή εδώ. Πολλοίς κόσμος που δεν γνωρίζει πως έχουν τα πράγματα πιστεύει ότι ο κληρικός πρέπει να είναι άγιος και μακάρι να είναι, εγώ ποιος έχει, για να απορρέει από αυτόν αγιασμός, διαφορετικά ούτε αντίδωρο δεν πρέπει να παίρνει κανείς από το χέρι του. Και μένει μακριά από την εκκλησία και δεν εξομολογείται διότι ο κληρικός δεν έχει χάρη, έτσι πιστεύει, λόγω την αμαρτωλός δεν έχει χάρη και μένει μακριά από την εκκλησία, με αποτέλεσμα ούτε αγιασμό να έχει, ούτε σωτηρία να έχει. Αύριο οι δικοί του βέβαια θα τον φέρουν εδώ να τον θάψουνε και η εκκλησία θα πει μακαρία η οδός συμπορεύει σήμερα δια του αμαρτωλού εκείνου κληρικού, αλλά δεν θα είναι μακαρία η οδός, διότι για να είναι μακαρία η οδός συμπορεύει σήμερα και να έχει ετοιμαστεί τόπος αναπαύσεως, πρέπει ο ίδιος να είναι ένας που θα ζει μέσα στην εκκλησία. Η εκκλησία τον παίρνει τον άνθρωπο όταν γεννηθεί και η εκκλησία τον στέλνει τον άνθρωπο όταν πεθάνει, διότι έχει μία είσοδο και μία έξοδο από τον κόσμο ο άνθρωπος και στις δύο περιπτώσεις αυτές
Η Εκκλησία είναι εκείνη που δια των κληρικών, είδατε απόψε, τι έκανε, παρουσιάστηκε το παιδάκι αυτό, δεν πρόσεξαν, μπήκε μέσα, αν ήταν αρσενικό και το βάλαν και μέσα. Αν είναι αρσενικό, το περνάει και στα Άγια μέσα των Αγίων, διότι υπάρχει εκδοχή να γίνει κληρικός κάποια μέρα. Εάν είναι θηλυκό, δεν υπάρχει, ιερείες δεν έχουμε και δεν εισέρχεται στα Άγια μέσα. Αυτή λοιπόν που τον πήρε η Εκκλησία, που πήγε και έδωσε τις ευχές συλλεχούς στη μητέρα που, την ημέρα που εγέννησε. Αυτή η Εκκλησία η οποία, αν έκαμε σωστά ο νονός και ο πατέρας, έβαλε το όνομα του παιδιού στις 8 μέρες. Αυτή η Εκκλησία που εβάφτισε το παιδί έπειτα, αυτή η Εκκλησία η οποία εκοινωνούσε, έτρεφε το αναγεννηθέν εκ του βαπτίσματος και το διατήρησε και το μεγάλωσε, αυτή τώρα το στέλνει σαν τέλειο και λέει μακαρία η οδός ειν πορεύει σήμερα. Και αυτή η Εκκλησία δεν σταματάει εκεί, συνεχίζει ακόμη. Όταν πεθάνουνε αυτοί θα μάθουνε τι είπα να πει ο Ορθόδοξος Παπάς. Όταν πεθάνουνε θα μάθουν τι είπα να πει ο Ορθόδοξος Πίστης. Όταν πεθάνουνε θα μάθουνε τι είπα να πει μυστήρια στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όταν θα περιμένουν εκεί επάνω ένα τρισάγιο και δεν θα υπάρχει παπάς εδώ να τους το διαβάσει το τρισάγιο. Όταν θα περιμένουν εδώ μια μερίδα να βγει κατά την Θεία Προσκομιδή και δεν θα υπάρχει. Τότε θα μάθουν τι είναι αυτό το οποίο κακό κάμανε στον εαυτό τους και τι κληροδοτήσανε πίσω, ποιους αφήσανε πίσω. Διότι αλίμον από τους ανθρώπους οι οποίοι αφήνουν πολλά πράγματα πίσω, υλικά, αλλά δεν αφήνουν πνευματικά πράγματα και δεν θα μπορέσουν να βοηθηθούν εκεί πέρα. Διότι η Εκκλησία του Χριστού εξακολουθεί να βοηθεί τους ανθρώπους μέχρι τις συντελείες των αιώνων. Οι φάκελοι δεν έκλεισαν, είναι ανοιχτοί. Και δύναται άνθρωπος και από την κόλαση να βγάλει άνθρωπο να τον περάσει από εκεί εάν κάνει χρήση της Εκκλησίας. Κατ' εξοχήν η προσφορά. Η προσφορά που φέρουμε στην Εκκλησία με το όνομα, αυτή είναι εκείνη η οποία ανακουφίζει την ψυχή. Διότι τη μεγαλύτερα ανακούφιση η ψυχή την δέχεται όταν επικοινωνεί με το Χριστό μετά την έξοδό της από το σώμα. Και ξέρετε πως επικοινωνεί? Εμείς επικοινωνούμε αμέσως δια της Θείας Κοινωνίας. Τι λέγεται Θεία Κοινωνία? Είναι θείο αυτό που επικοινωνούμε και αυτό λέγεται Θεία Κοινωνία, Θεία Επικοινωνία. Ο άλλος που έχει φύγει, εφόσον άφησε πιστόν άνθρωπο πίσω και του πάει το πρόσφορο με το όνομα, ο ιερεύς το πρωί που κάνει την προσκομιδή θα βγάλει μερίδα και σε αυτό το πρόσωπο. Νικολάου, Κωνσταντίνου, Μαρηγός, Βασιλικής κλπ. Μνήστη Κύριε, μνήστη Κύριε, μνήστη Κύριε. Επάνω στο Άγιο Δισκάριο είναι ο Χριστός στη μέση ως αμνός. Δεξιά η Παναγία, αριστερά Άγιοι και Άγγελοι. Μπροστά εδώ οι άρρωστοι, οι διαευλόγους αιτίας απολυφθέντας και οι κεκοιμημένοι. Όταν γίνεται η μετουσίωση μέσα, που λέμε εμείς έξω το σεϊμνούμε, μέσα ο ιερεύς, σηκωμένα τα χέρια του, παρακαλεί το Θεό και λέγει: κατάπεμψω Κύριε το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιησον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνευματί σου του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Από εκεί τη στιγμή επάνω στο Άγιο Δισκάριο είναι σώμα Χριστού, το σώμα του Χριστού, και μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι το αίμα του Χριστού. Έπειτα στο τέλος, στο κοινωνικό, που έξω διαβάζεται το κοινωνικό ή ψάλεται ή ομιλεί, υπάρχει ομιλία, μέσα ο ιερεύς κοινωνεί. Φόσον κοινωνήσει αυτός, το Ιησούς Χριστός νικά, εκείνο εκεί που έχει τον αμνόν, το σκύλι στη μέση και κοινωνεί αυτός. Βγαίνει έξω και κοινωνεί τους πιστούς, το μεταφόβο. Όταν γυρίσει μέσα, που λέμε εμείς είδαμε το φως του αληθινών κλπ, παίρνει το Άγιο Δισκάριο και το ρίχνει μέσα στο αίμα του Χριστού. Και λέγει «Απόπλυνον Κύριε το τιμίο αιματί σου τα σαμαρτία στον δούλο σου τούτον». Εκείνη η στιγμή είναι η μεγαλύτερα ανακούφιση για την ψυχούλα που είναι από εκεί και περιμένει. Είτε Αγίου είναι, φόσον και για Αγίους ακόμη, φόσον για την Παναγία μας ακόμη βγαίνει μερίδα. Καταλαβαίνετε τι είπα να πει, γιατί η Παναγία μας είναι σελήνη, ο Χριστός μας είναι ο ήλιος. Σελήνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει ποτέ τον ήλιο, ούτε ο ήλιος μπορεί να τα κατασταθεί ποτέ από τη σελήνη. Πάντοτε εμείς θα έχουμε την ανάγκη του Χριστού.
και έχει εντιαγάπη του ο Χριστός από την πρώτη εκκλησία, από την πρώτη λειτουργία του αδελφοθέου Ιακώβου, να βγαίνουν μερίδες υπέρ των κεκοιμημένων. Αλίμονον από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν άφησαν ανθρώπους πίσω να τα ξέρουν αυτά ώστε να το βοηθούν, τότε θα καταλάβουν. Οι κύριοι θα μπορούν να ξέρουν ότι στο μέτωπο όταν φωνάζανε γράμματα και ένας είχε κάθε μέρα γράμμα ή κάθε μέρα επιταγή, πώς αισθάνεται και πώς αισθάνονται εμείς οι άλλοι οι οποίοι δεν είχαμε ούτε γράμμα, ούτε δέμα, ούτε επιταγή. Τότε να καταλαβαίναμε ότι νιώθαμε έρημοι, είμεθα έρημοι. Και εκεί δεν είναι τίποτα, παγώναν τα πόδια μας. Ή ξέρω εγώ, δεν είχαμε κάτι που θα μας έκανε κάποιος πιο τρεπλή τη ζωή μας εκεί, την πρόσερον. Αλλά εκεί να μην σε δίδει παρόν στο αίμα του Χριστού, το οποίο γίνεται αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Αγαπητοί μου, ίσως αυτά να σας φαίνονται τραβημένα, όπως τα λέγαμε. Σας φαίνονται, ξέρω εγώ, των άκρων. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν είναι τόσο φανταχτερή όπως θα έπρεπε να είναι. Διότι είμαστε εμπερίστατοι εδώ, χωρίς να έχουμε βοηθητικά μέσα για να αποδώσουμε. Αλλά ένα θέλω και επιμένω. Προσέξετε την ψυχή σας. Προσέξετε τις αμαρτίες σας και κάνετε καλή χρήση της παραμονής σας εδώ. Μη φύγει, επαναλαμβάνω, άνθρωπος ανεξομολόγητος από την Εδιψόφετο. Μπορεί να φύγει με αθρητικά πάλι, αλλά με αθρητικά της ψυχής μπορεί να θεραπευτεί.